Η ώρα της δικαιοσύνης και της έρευνας για να εντοπιστεί η προέλευση των αρχαιολογικών θησαυρών που έβγαζαν στο Σφυρί έφτασε για τους κατηγορουμένους που απολογούνται την Παρασκευή μετά τις βαριές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους. Αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί οι 6 συλληφθέντες της επιχείρησης που εξελίχθηκε με επίκεντρο το Πετροκέφαλο και τον Κρουσόνα, αλλά και ο αποκαλούμενος μεταφραστής, ο οποίος παραδόθηκε τελικά χθες στις αρχές. Μεταφραστής και Ιταλός αγοραστής που έφτασε στο νησί για να κλείσει τη συμφωνία για τις πολύτιμες σαρκοφάγους αντιμετωπίζουν τις ελαφρύτερες από τις διώξεις που ασκήθηκαν και αφορούν σε απόπειρα αποδοχής και διάθεσης μνημείων. Για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, αποδοχή και διάθεση μνημείων εξαιρετικής σημασίας, καθώς οι αρχαιολόγοι κάνουν λόγο για αξία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ που αποτελούν προϊόν εγκλήματος, διώκονται ο πρώην λιμενικός, ο συνταξιούχος αρχαιοφύλακας και ο 46χρονος ξυλουργός βασικός συνεργός τους. Άμεση συνέργεια σε πώληση αρχαίων αντικειμένων, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατά περίπτωση. Η ένταξη αφορά τον μεταφραστή, η συγκρότηση αφορά στο λιμενικό. Τι υποστήριξαν τώρα? Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να υποστηρίξουμε οτιδήποτε, δεν έχουμε δει τη δικογραφία. 5 από τους κατηγορουμένους διώκονται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ κατά περίπτωση για συνέργεια στην κατηγορία της αποδοχής και διάθεσης μνημείων. Ο συνηγορός τους κάνει λόγο για φτωχούς βιοπαλαιστές που πίστεψαν ότι με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουν κάποια χρήματα, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής τους στη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Σε έρευνες που έγιναν σε όλους αυτούς τους φουκαριάριδες, επαναλαμβάνω, ανθρώπους, δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ. Ανάποδα, αν τους γυρίσετε, δεν θα βρείτε ένα ευρώ. Όλα αυτά καταδεικνύουν ανθρώπους οι οποίοι πάνω στο ζόρι, πάνω στην αγανάκτηση, πάνω, αν θέλετε, στον πανικό, στην οικονομική δυσπραγία, στην κακομοιριά, προσπάθησαν να μπορέσουν, ας πούμε, να πάρουν μία ανάσα με ένα κακότεχνο τρόπο. Κάποιοι από τους κατηγορουμένους διώκονται επιπλέον για υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεστής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και ακόμη για παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείων τελεστής από κοινού και κατ' εξακολούθηση. Είναι τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς γνωρίζουν την προέλευση των αρχαιολογικών θησαυρών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 7 λάρνακες και δεκάδες αγγεία. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις αρχαιολόγων που βρέθηκαν στη γιάφκα της συμμορίας στο Πετροκέφαλο, σε μια αγρικία η οποία ανήκει στο Φούρναρι από τον Κρουσόνα, για να επιβλέψουν τη διαδικασία μεταφοράς, πιθανότατα έχουν προέλθει από λαθρανά σκαφές στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Μύρωνα. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Βασιλικής Ιθιακάκη, πιθανώς κάποια να προέρχονται και από την περιοχή της Μεσαράς, ενώ οι λάρνακες είναι εκείνες που θα δώσουν περισσότερα στοιχεία. Φαίνεται να έχουν αποσπαστεί από ιστερομινωικό νεκροταφείο και χρονικά τοποθετούνται γύρω στο 1400 έως το 1300 π.Χ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές συγκαταλέγονται και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες κάποιων εκ των μελών της συμμορίας, οι οποίοι αναφέρονται σε αρχαία νομίσματα, ακόμη και χρυσές κεφαλές, στοιχείο που υποδεικνύει ότι πιθανώς έχουν διακινήσει και άλλα αρχαία αντικείμενα τα οποία δεν πρόλαβαν να ανακτήσουν οι αστυνομικές αρχές.